Η χώρα μας έχει κυρώσει μία διεθνή σύμβαση και μία οδική ευρωπαϊκή που για αυτούς που δουλεύουν μπροστά σε οθόνη, στο δημόσιο βγήκε το δικαστήριο, αλλά η οδική αφορά δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ο εργοδότης αναδίωρο τηλεργασίας οφείλει να του δίνει 15 λεπτό διάλειμμα, το οποίο υπολογίζεται ως εργασία, 15 λεπτό διάλειμμα, άλλος να του δίνει αποζημίωση. Προσέφυγε ένας υπάλληλος νοσοκομείου δημόσιου στην πατρίδα μας, δηλαδή είναι Αθήνα, και είπε εμένα το νοσοκομείο δεν μου έδινε 15 λεπτό διάλειμμα αναδίωρο απασχόλησής μου ενώπιον οθόνης. Ναι. Και του επεδίκασε 3.000 αποζημίωση, ηθική αποζημίωση βλάβη, πέρα των αποδοχών του, επειδή διακινδύνευσε η υγεία του και η ψυχική του ισορροπία, επειδή τον ταλαιπώρησε περισσότερες ώρες χωρίς διάλειμμα ενώπιον οθόνης ο δημόσιος εργοδότης. Είναι μεγάλη σημαντική απόφαση. Και εμείς βγάλαμε μία ανακοίνωση σήμερα, σας στείλαμε, είσαστε ο πρώτος αποδέκτης της δικής μας ανακοίνωσης, που λέμε να επεταχθεί, να επεκταθεί αυτό και στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί, κυρία Δουλγεράκη? Διότι έχουμε χιλιάδες κόσμου να τηλεργάζονται και με το νέο θεσμικό πλαίσιο και κατά την περίοδο του κορονοϊού, και εξ αυτού του λόγου να μην ωφεληθούν μόνο οι του δημοσίου τομέα, αλλά και όλοι του ιδιωτικού τομέα που είναι τηλεργαζόμενοι, δουλεύουν. Κύριε Μητρόπουλε, η απόφαση του ΣΤΕ έχει να κάνει με τον υπάλληλο στο δημόσιο τομέα. Εσείς ζητάτε να επεκταθεί και στον ιδιωτικό τομέα? Εμείς καλούμε την κυβέρνηση, επειδή η διάταξη του νόμου είναι σαφή, τη διαβάζω. Οι διατάξεις του παρόντος, λέει ο νόμος, εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις εκμεταλλεύσης του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας. Και, κυρία Δουλγεράκη, επειδή ψηφίστηκε προχθές νόμος για την τηλεργασία στο δημόσιο, ο νόμος 4807, και νόμος τηλεργασίας για τον ιδιωτικό τομέα, ο 4808, και παρέλειψαν οι εισηγητές υπουργοί, κύριοι Βορύδης και Χατζηδάκης, να συμπεριλάβουν το λεγόμενο τηλεδιάλειμμα, τους καλούμε άμεσα να φέρουν συμπληρωματική διάταξη για να χορηγούν τα δέοντα στους τηλεργαζόμενους, που είναι πολλά εκατομμύρια στην πατρίδα μας. Τώρα, αλήθεια πιστεύετε ότι αυτό θα εφαρμοστεί στον ιδιωτικό τομέα? Βεβαίως, μα είναι υποχρέωση. Σας διάβασα την οδηγία που έχει κυρώσει η χώρα μας. Να πιστεύω ότι οι αξιότιμοι ακροατές, οι διατάξεις του παρόντος, λέει η οδηγία 90-270 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κυρώσαμε στη χώρα μας, εφαρμόζεται ανεξαιρέτως στο ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας στο οποίο κατατάσσονται. Μάλιστα. Άρα είναι μεγάλη, συνταρακτική, σημαντική δικαστική εξέλιξη, κυρία Δουλγεράκη. Κύριε Μητρόπουλε, να σας ρωτήσω. Πείτε μου, αυτή η απόφαση βόμβα που αναφέρεται από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών σε ό,τι έχει να κάνει με έναν ανασφάλιστο υπερήλικα, λέτε, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών με την τάδε απόφαση του έκρινε αντισυνταγματική τη διάταξη του νόμου που απαγορεύει στον ανασφάλιστο υπερήλικα τη λήψη του επιδόματος των 360 ευρώ επειδή λαμβάνει μικρή σύνταξη ή επίδομα από άλλη χώρα. Τι ακριβώς συνέβη? Επειδή με πήραν και προχθές και από το Λασίθι και από το Ηράκλειο κόσμος στοχός, αφορά τους στοχότερους των Ελλήνων, αφορά και αρκετούς ομογενείς μας που ήρθαν από διάφορες χώρες του εξωτερικού, από Αλβανία, Αρμενία, Ρωσία, Ουκρανία, Αυστραλία, Γερμανία, είχαν εκεί μία σύνταξη, ένα επίδομα, και με νόμο του 10 τους απαγορευόταν να παίρνουν τη σύνταξη του ανασφαλίστου υπερήλικος που παίρνουν οι φτωχοί συνταξιούχοι, αν παίρνανε μία μικρή σύνταξη ή ένα μικρό μισθό από τη χώρα προέλευσης. Αυτός ο νόμος κρίθηκε αντισυνταγματικός με την απόφαση που σας στείλαμε. Και λέει ότι ας παίρνουν στην Αλβανία, ομογενή γυναίκα της Αλβανίας αφορούσε αυτό, της Βορείου Ηπείρου, ας παίρνουν μικρή σύνταξη ή μικρό μισθό ή κάποιο επίδομα στις χώρες από τις οποίες ήλθαν, θα παίρνουν και της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είναι πολύ σημαντική, σχεδόν επαναστατική δικαστική εξέλιξη
που αφορά τους φτωχότερους των συνταξιούχων στην πατρίδα μας, κυρία Δουλγεράκη.